Και όπως ανεβαίνουμε τη Γερατέα, έρχεται δίπλα ένα 46. Μου λέει το 46, πάμε. Πάμε. Γεμάτος Όπελ. Έχεις δει στα social που τρώγονται όλοι με τα Όπελ ότι δεν αντέχουν. Το να χαλάσει ένα αυτοκίνητο που έκαψε ένα MAV. Ότι είμαστε μονολόγια, ότι είμαστε μόνο φαρφάρες, ότι είμαστε του Facebook οι καριέρες πάλι κι αυτός. Του λέω Δευτέρα. Φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα vlog σήμερα, όπως σας έχουμε πει το καλοκαίρι. Ετοιμάσαμε ορισμένα vlog για εσάς, όπως μας το έχετε ζητήσει, για να γνωρίσετε τα δυνατά 38 ονόματα στο χώρο των αγώνων Dragster, αλλά και στις βραδινές πίστες της Αθήνας, που δεν είναι άλλοι από τους δημόσιους δρόμους. Και μιλάμε για τις κόντρες. Ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν κυρίως, γιατί τα άτομα που θα γνωρίσετε μέσα από τα vlog είναι άτομα που έχουν παίξει όχι μόνο το τελευταίο εξάμεινο, το τελευταίο χρόνο, είναι ονόματα που τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει παντού, σε όλα τα social, στα περιοδικά. Μιλάμε για τόσο δυνατά ονόματα σαν το σημερινό. Το σημερινό άτομο, δεν ξέρω αν αναγνωρίσατε πίσω από το χώρο, είναι άτομο το οποίο ασχολείται και έγινε γνωστό ως βελτιωτής σε γερμανική εταιρεία αυτοκινήτων. Μιλάμε για Opel και όταν ακούτε Opel καταλάβατε αμέσως ότι βρισκόμαστε στην Πετρόπουλος Works και δίπλα μας έχουμε τον Πάνο Παναγιώτη, θα μας πει και ο ίδιος, Πετρόπουλο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο χώρο μας. Να είστε καλά, Παναγιώτη. Είναι μεγάλη μου τιμή που είστε σήμερα εδώ και που θα κάνουμε μια συζήτηση επικοδομητική. Τιμή δικιά μας είναι που θα μας τα πεις όλα σήμερα, δεν γλιτώνεις. Λοιπόν, ο κόσμος έχει να μάθει, θέλει να μάθει πολλά. Και πιστεύω, δεν θα κρύψουμε τίποτα, δεν είναι καθόλου στημένη, παιδιά, αυτή η συνέντευξη. Θα το πάμε όσο πάει. Θα ρωτήσουμε τα πάντα. Όπως, καταγωγή, Παναγιώτη, και πώς, πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να θέλει αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες. Καταγωγή είμαστε από την Ορεινή Αρκαδία, όλοι. Ο πατέρας είναι ένα χωριό έξω από τη Βιτίνα. Η μάνα είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καταλαβαίνεις, μια διασταύρωση λίγο περίεργη εκεί. Κρητικός με Πελοποννήσιο. Τα κατάφερε ο μπαμπάς. Τα κατάφερε. Τον εαυτό μου τον θυμάμαι στο μηχανοκίνητο από το 1992-93, στα καρτ. Όταν ο μπαμπάς μας έτρεχε από 5-6 χρονών, με ειδικά καρτάκια, με πεταλάκια και τρέχαμε και κάναμε μέχρι και αγώνες. Άρα ο πατέρας ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος σας έβαλε
στο χώρο του μηχανοκίνητου. Ναι. Περπατάγαμε. Και προτίμησε από... να σας βάλει στα αυτοκίνητα, σε κάρτ. Κάρτ. Περπατάγαμε από μωρά παιδιά μέσα στο χώρο της βελτίωσης. Δηλαδή θυμάμαι τώρα, από όσο μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου, το 1989, σε ένα συνεργείο Opel, που ήταν τρία Opel Kadett GSI και δύο Astra F, πολύ γνωστών ονομάτων τότε, τα οποία ήταν μετατροπή όλα σε καλύμπρα δίλητρα turbo. Δηλαδή το 90, ας πούμε, κυκλοφορούσε η καλύμπρα τετρακίνητη με το turbo, το μοτέρ, το LED. Ναι. Και εμείς είχαμε στην Ελλάδα τέσσερα μοτέρ, τα οποία ήταν ήδη σε μικρές καρότσες. Τώρα καταλαβαίνεις το 1990 να έχεις 250-260 άλογα σε ένα Astra F ή σε ένα Opel Kadett Epsilon. Συναγωνιζόντουσαν τότε πάρα πολύ σοβαρά ονόματα στον δρόμο. Ο μπαμπάς είχε την τρέλα, ξημεροβραδιαζόμασταν μαζί. Τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς, μηχανολός, μηχανικός, πάρα πολλά χρόνια και ταγμένος Opel. Ναι. Η πορεία του είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Δούλευε με μεγάλα ονόματα, ήταν σε αγωνιστική ομάδα. Έτρεχε σε αγωνιστικές ομάδες στο Ακρόπολης. Και ήταν ταγμένος ο Πελάκιας. Είναι ακόμα ταγμένος ο Πελάκιας. Επομένως, όπως με τις ομάδες δηλαδή, που πάνε τα παιδιά και λένε θα γίνεις Ολυμπιακός, θα γίνεις Παναθηναϊκός, ναι, σε πήγε στο Όπελ ή σε τράβηξε το Όπελ από μόνος? Δηλαδή, έλεγες, μ' αρέσει αυτό το αυτοκίνητο, μ' αρέσει η σχεδία, μ' αρέσει το μοτέρ, ξέρω εγώ. Κοίτα, πώς, τι σε επηρέασε? Φανατίζεσαι, είναι η δύναμη της συνήθειας, δεν το συζητάμε. Ναι. Πόσο μάλλον όταν το προϊόν είναι και καλό. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις από τα παιδικά σου χρόνια να είσαι μέσα σε ένα κεραυνό, να βλέπεις παντού Opel, να βλέπεις παντού, ξέρω εγώ, την κόντρα της φίρμας, να βλέπεις το Obama φανατισμένο, να βλέπεις την προσπάθειά του ώστε το μαγαζί να γίνει αντιπροσωπεία Opel. Και έγινε αντιπροσωπεία Opel και πλέον μιλάμε από τις λίγες αντιπροσωπείες Opel που έχουν μείνει στο χώρο. Δηλαδή όλοι οι πελάκηδες που γνώριζες έχουν φύγει, ναι, από το δίκτυο. Είμαστε από τα λίγα ονόματα που το δίκτυο έχει κρατήσει στο δίκτυο της αντιπροσωπείας Opel. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να παρεκτραπείς. Οπότε αναγκαστικά μένεις εκεί. Σίγουρα το προϊόν ήταν ωραίο, σίγουρα επενδύσαμε, αλλά σίγουρα το προσπεράσαμε κιόλας. Και θα πάμε σε αυτή τη... Θα φτάσουμε εκεί πέρα. Στο σήμερα. Λοιπόν, είσαι πιτσιρίκος. Σίγουρα όμως ήταν ακόμα μπάιτρελα. Περίμενε. Είσαι πιτσιρίκος. Ναι. Αρχίζεις με τα κάρτ. Μπαίνεις τα κάρτ σε πίστα. Ασχολείσαι, σας βάζει να ασχοληθείτε επαγγελματικά ή μόνο ερασιτεχνικά? Ήμασταν ερασιτεχνικά στους αγώνες. Ήμασταν από τις πρώτες πίστες κάρτ που ήταν στη Βάρη Σκοροπίου, που την είχε τότε ένας μηχανικός αεροσκαφών, ο Παναγιώτης και ο Δημήτρης, που είναι τώρα αυτή τη στιγμή μια πίστα πιο εξελιγμένη. Όταν πήγαμε να ασχοληθούμε με τους αγώνες, είδε ότι είναι λίγο βρώμικο το κύκλωμα και δεν ήθελε να πικραθούμε, δεν ήθελε να, να στεναχωρηθούμε σαν πιτσιρικά δυσκόμασταν. Τώρα ένα παιδί 5-6 χρονών, καταλαβαίνεις ότι πάει να τρέξει, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, βλέπει πράγματα ο μπαμπάς, όπως τα βλέπω τώρα εγώ για το γιο μου, που προσπαθεί να προφυλάξει την ψυχολογία του παιδιού. Όταν βλέπω εγώ το Σάββατο, εγώ και ο αδερφός μου, στα προκριματικά, να είμαστε ένα γύρο μπροστά από το φαβορί του καλύτερου, της καλύτερης οικογένειας στα κάρτ, και την επόμενη μέρα, Κυριακή, να έχουμε ένσταση για λάστιχα, ένσταση για τα κιλά, ένσταση για το ένα, μόνο και μόνο για να μας κόψουν. Ναι. Πήρα ανάποδες και λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθείτε επαγγελματικά, γιατί ο χώρος βρωμάει. Ωραία. Οπότε για να μας προστατεύσει, πηγαίναμε στα προκριματικά, ρίχναμε από μία πίστα στο πρώτο και τελείωνε το θέμα. Και μετά, όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάναμε προπονήσεις. Έχουμε αλλάξει πάρα πολλά κάρτ. Ο πατέρας μας είχε σκίσει πάρα πολλά παντελόνια. Ξέρεις, τα κάρτ τότε δεν είχαν μίζες και τέτοια. Τα σπρώχναν για παράδειγμα. Ναι. Στο σπρώξιμο, ο πιτσιρικά δεν θερμαγκάζει. Εμείς τον παίρναμε μαζί τον πατέρα. Έχουμε αχρηστέψει πολλά κάρτ, έχουμε φτιάξει πολλά κάρτ. Όχι, ήταν και είναι απίστευτος πατέρας. Ωραία. Απέναντί μας. Είσαι 5-6 ετών. Φεύγεις από την κατηγορία των κάρτ και. Και σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να κάνουμε ψευτοπροπονήσεις με αυτοκίνητο. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου 13 χρονών να οδηγάω. 16 χρονών, ας πούμε, σπρώγναμε κρυφά ένα αυτοκίνητο και το βγάζαμε έξω για να πάμε βόλτα τρεις φίλοι. Είναι μεγάλο λάθος. Περισσότεροι το έχουν κάνει, νομίζω. Είναι μεγάλο λάθος. Δεν λέμε σε κανέναν νέο να το κάνει. Εντάξει, το ότι βγάζεις δίπλωμα στα 18 πρέπει να έχει την ανάλογη παιδεία. Απλά εμείς παραείχαμε παιδεία. Όταν έχεις τον πατέρα σου μέσα σε μια πίστα και σου λέει θα στρίψεις εδώ και σου δείχνει που θα στρίψεις και φωνάζει και ξανά θα στρίψεις εδώ, κατά κάποιον τρόπο σε περιορίζει. Αυτό είναι μια απεικόνιση της ζωής. Είναι όρια. Όταν σου θέτουν όρια από παιδί, παίρνεις παιδεία.
Οπότε αυτά τα όρια μεταφράζονται αργότερα στη μετέπειτα ζωή σου. Δεν είναι ότι μαθαίνεις οδήγηση. Γι' αυτό λόγω όλοι οι πατεράδες πρέπει να ασχολούνται με τα παιδιά τους. Εννοείται. Και να τους δίνουν παιδεία σε κάτι. Εμένα ο δικός μου πατέρας μου έδωσε παιδεία στο μηχανοκίνητο. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι σε προηγούμενο βίντεο ότι συνήθως τα καλοκαίρια θα δείτε πολλά παιδιά στα πόδια από γονείς να προσπαθούν να τους βάλουν να οδηγήσουν στο χωριό το αυτοκίνητο. Και λέω ότι αυτό είναι ο λάθος τρόπος. Ο σωστός τρόπος είναι μια πίστα κάρτη. Έχουμε ξαναπεί ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να ασχοληθούμε, να μιλήσουμε με τις πίστες κάρτη της Ελλάδος και να δούμε ποια προσφέρει οδηγική παιδεία σε μικρά παιδιά, πώς μπορεί ένα παιδί να ασχοληθεί, τι πρέπει να πληρώσει, τι πρέπει να κάνεις. Σε κάποιο vlog, κάποια στιγμή στο μέλλον, θα ασχοληθούμε και με αυτό και θα δούμε και αν ενδιαφέρεται κάποιος ιδιοκτήτης πίστας να μας βοηθήσει να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά μπορώ για το κάρτ. Μπορώ να βοηθήσω και εγώ σε αυτό. Έχω εμπειρία και έχω γνωστούς με πίστες. Να τους πάνω να μας κάνει το κονέ. Δηλαδή, μπορώ να βοηθήσω και να συνεισφέρω κιόλας. Να βοηθήσουμε τα παιδιά όσο όλα. Να εκπαιδευτούν παιδιά και να έχουν παιδιά έξω και να ακολουθήσει και η νεολαία να πηγαίνει στις πίστες. Είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Και να βάλω μια παρένθεση. Είναι και κάτι που επιδιώκω με το Γιάννη τον Κουκουνάκη που έχουμε του Αντισλίπερς, την ομάδα Αντισλίπερς. Προσπαθούμε να βάζουμε τον κόσμο στις πίστες. Στα events, στις εκθέσεις, παρένθεση, αλλά μια και το θέσαμε, είναι όμορφο πράγμα οι νέοι να πηγαίνουν για να ξυπάνε μέσα στις πίστες. Είναι καλό, θα μας βοηθήσει στο να μην έχουμε έξω τα διάφορα που έτσι. Θα ανατηφόρα ειδικά τα τελευταία χρόνια με γνωστούς, γιατί από αγνώστους χαμός γίνεται πάντα, δεν σταμάτησε. Απλά από γνωστούς που ακούστηκαν και πόνεσε πολλοί κόσμος που είχε ταυτιστεί μαζί τους, πλέον καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Θεωρώ ότι κρατικά υπάρχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το είδαμε είδαμε μια προσπάθεια πολύ καλή με το Ακρόπολης, όπου μια πίστα η οποία κατασκευάστηκε για το Ακρόπολης που στο παρελθόν είχε γίνει και καταστράφηκε μέσα σε μια μέρα, χρησιμοποιήθηκε 7-8 μέρες για εμάς τους υπόλοιπους. Πολύ σωστό. Να τη χρησιμοποιήσουμε, να περάσουμε καλά. Επομένως, όταν βλέπουμε ένα τέτοιο καλό δείγμα, ένα καλό πάτημα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί που μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε και την πίστα drag που λέμε και να συνεχίσουμε όλο αυτό το θεσμό, να τον δέσουμε λίγο καλά. Θα δούμε. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε πίσω, κλείνουμε την παρένθεση και γυρνάμε στον πάνω, όπου το πρώτο αυτοκίνητο που αρχίζεις να λες το έχω σε αφίσα και θέλω να το δω, να το έχω δικό μου, μικρός ακόμα. Ποιο αυτοκίνητο σου έρχεται στο μυαλό? Το καντέτο, το GSI του μπαμπά. Πλάκα κάνεις. Το Πετρόπουλο. Δηλαδή, όλοι είχαν Ferrari, Porsche, Lamborghini, εσύ είχες Opel. Τρέλα. Μεγαλώσαμε αυτό και είχαμε τρέλα μας. Δηλαδή έλεγε στο πρώτο μου αυτοκίνητο θέλει να είναι Opel. Ναι. Και τελικά τι γίνεται? Το πρώτο σου αυτοκίνητο που μπαίνεις και οδηγείς. Αυτοκίνητο πλέον, ποιο είναι? Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ναι. Το οποίο το 2001. Ναι. Που ήταν μια έτσι λίγο άσχημη χρονιά. Το πήρε δοκιμή ένας άνθρωπος αγώνων σε μία έκθεση αυτοκινήτων. Έκοψε τρεις ελιές στο σχιστό, μία κολόνα και το αυτοκίνητο καταστράφηκε. Δεν πήγαμε καν να το δούμε ποτέ. Εντάξει, θα ήταν πίκρα, έχεις δεθεί και όλο συναισθηματικά. Ναι. Είσαι άνθρωπος που δένεται με τα αυτοκίνητα? Τώρα δεν δένομαι. Τώρα όχι. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μέχρι ένα διάστημα δενόμουν. Ωραία. Τώρα τα βλέπω λίγο πιο. Πρώτο αυτοκίνητο που μπαίνεις και οδηγείς. Ποιο είναι? Αυτό. Αυτό. Ναι. Και πρώτο αυτοκίνητο που πλέον λες, φτάνεις 18 και λες θα αγοράσω δικό μου αυτοκίνητο. 16 χρονών, ναι. Είχα τρέλα να πάρω μηχανή. Είχα τρέλα με τις μηχανές. Ο πατέρας μου ούτε να ακούσει οι μηχανές. Super Sport. Ναι, Super Sport. Τότε ήταν τα NSR, ήθελα να πάρω ένα NSR 2,5. NSR 2,5, ναι. NSR και RGV, εκεί ήταν η κόντρα. Ναι. Ήθελα να πάρω ένα NSR 2,5, το είχε ένας φίλος, τέλος πάντων γκρίνια στην γκρίνια με τίποτα. Ένα βράδυ πέφτω για ύπνο και βλέπω ένα μπλε αυτοκίνητο στο όνειρό μου. Ήθελα ένα μπλε αυτοκίνητο, κουπέ. Ξυπνάω το πρωί, του λέω στον πατέρα μου, του λέω, είδα φίλοι αυτό. 16-15,5 χρονών. Μου λέει, ωραία, μια εβδομάδα μετά έρχεται με ένα προσπέκτους και είναι το Opel, το Astra, το κουπέ του Μπερτόνε. Ναι. Του σχεδιάσει η Ιταλός. Το μακρύ εκείνο εκεί. Μπράβο. Έβγαινε δίλητρο τούρμπο, το λανσάριζε η Opel μπλε. Πάμε σε μια έκθεση μέσα ενός φίλου, παραγγέλνουμε. Σε 6 μήνες έρχεται. Ναι. Δίλητρο τούρμπο, 200 άλογα. Εσύ είσαι 16 ετών τότε. 16 ετών. Μου λέει θα το παρκάρουμε σαν γκαράζ.
Μόλις βγάλεις δίπλωμα, θα πάρεις το αυτοκίνητο. Μέχρι τότε σε δύο χρόνια. Μπράβο. μέχρι τότε δεν έχει μηχανή. Λοιπόν, άκου, μέχρι τότε. Α, δεν για έχει. Να σε διώξει από τη μηχανή. Για να με διώξει από τη μηχανή. Εγώ πήγαινα στο σχολείο και όλοι οι πιτσιρικάδες κάνανε μηχανές. Δεν γινότανε. Εγώ να πηγαίνω τώρα να πάω πάρει το κορίτσι σου, καταλαβαίνεις τα πράγματα. Με το πόδι, με το ξεφύλα. Με τα πόδια. Ξεφύλα, ναι. Λοιπόν, το Μπερτόνι μέχρι τα 18 είχε 17.000 γιόμετρα. Τα 7 ήταν κρυφά. Δεν το βλέπω, αδέρος. Βενζίνη πόσο, τι. Εντάξει, παρκαρισμένο το αυτοκίνητο το παίρναμε. Εντάξει, μπα, το βλέπαμε. Νύχτα. Νύχτα. Κάτσε. Δεν το πήρε ποτέ χαμπάρι ή το πήρε γλυκά. Όταν το πήρε χαμπάρι ήταν αργά. Ό,τι πήρε χαμπάρι ήταν 17-17,5 λέει κομπλέ άντε. Εντάξει, ναι. Κομμάτια να γίνει. Ήμασταν τυχεροί όμως, φίλε. Πολύ τυχεροί. Πάρα πολύ τυχεροί. Θυμάμαι τον εαυτό μου να έχουμε κάνει φυτίλια δύο μπροστινά λάστιχα. 2-15-45-17. Και για να μην το δει την επόμενη μέρα ότι ήταν φυτίλια τα λάστιχα, ναι. Πάμε στην Αμφιθέα σε ένα 24ωρο που υπάρχει ακόμα. Και βλέπει δύο πιτσιρικάδες και του λέμε: κατέβα τα λάστιχα, βάλε δύο λάστιχα καινούργια. Παιδιά, λέει, τι, πού να βρω τι λάστιχα. Και είμαστε τυχεροί και έχει Continental τέτοια λάστιχα. Ήταν το Contact Sport 3, νομίζω τότε, δεν θυμάμαι. Ναι. Τα βάζουμε και λέει: παιδιά, πατήστε τα λίγο, στρώστε τα. Πού να τα πάμε τα καινούργια λάστιχα. Μπερνάω, το έξω από το λάστιχα μα θυμάται ακόμα. Έχουμε ζήσει τρελές εποχές, δηλαδή ευχαριστήθηκα. Έχω ζήσει εποχή το 2004-2005, λίγο πριν μπω ειδικές δυνάμεις αλεξίποτα. Γιατί μετά παρεκτράπηκα. Μετά ήθελα να ασχοληθώ με το στρατό. Θα φτάσουμε εκεί, θα φτάσουμε μετά, θα φτάσουμε. Έχω ζήσει εποχή λιμανάκια. Ναι. Δεν θυμάμαι με πόσα στρίψαμε στο πέταλο. Στράβωσε ο καθρέφτης, τον Μπαρμπρίζ. Ήταν άλλες εποχές τότε το μεταξύ, παιδιά. Αυτό πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά που παρακολουθούν το βίντεο. Ήμασταν τυχεροί. Ότι ήταν άλλες εποχές. Τραγικό λάθος. Ήταν ο χαμός όμως τότε. Παιδιά, περνούσε από λιμανάκια και ήταν χαμός. Μιλάμε για τελείωτα χιλιόμετρα. Έχεις πετύχει καντινά, την έχεις προλάβει. Λοιπόν, ατελείωτα χιλιόμετρα κόσμου. Δηλαδή, πώς ήταν ο κόσμος στη Μαύρη, στη Βούτα. Ατελείωτος κόσμος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ίσως, αν δείτε κάποιο βίντεο, ψάξτε το στο YouTube και δείτε εποχές προ-20ετίας και βάλε, τι γινόταν τότε σε πατήματα και ειδικά Πέμπτες. Παιδιά, η Πέμπτη ήταν κολλασμένη μέρα για κόντρες. Τέλος πάντων, αυτά τα έχουμε προλάβει με τον Παναγιώτη. Ήταν άλλες εποχές που δεν τις ζήσετε, δυστυχώς. Ίσως και ευτυχώς. Ήταν απίστευτες εποχές. Ωραίες. Η πλάκα ποια είναι. Το 2005 είχα τρελαθεί να μπω και ζάμισα αλεξίποτα. Τέλος πάντων, μην μακρηγορούμε σε αυτό. Ήθελα να γίνω μόνιμος. Ήθελα να ακολουθήσω αυτό. Ως το 5 είσαι με τον Μπερτόνε. Ναι. Ωραία. Και ήθελα το χόμπι μου να είναι τα αυτοκίνητα. Ναι. Ταυτόχρονα με τα αλεξίποτα και τις ειδικές δυνάμεις. Έχω πάει σε μια μεγάλη εταιρεία με τουρμπίνες. Τότε που ήταν η πρώτη με τις Γκάρετ, την Καβάλα, την Τουρμπελά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι ακόμα εκεί. Ναι. Ο Θεός να τους έχει καλά. Μπαίνει μέσα ένα πιτσιρικά, ίσα είχα μαζέψει κάποια λεφτά να πάρω μια τουρμπίνα και ένα external. Μπαίνω μέσα στον κοιτάω, του λέω: θέλω μια Γκάρετ. Μου λέει: ποια Γκάρετ θες, θέλω 2876. Ήταν 2876R ναι. Το 2005-2006. Με κατοστάρι στόμιο. Του λέω: θέλω και ένα external. 38, το μεγάλο, το 33 ήταν τεράστια. Μου λέει: τι είναι το external. Του λέω ένα external, το εξηγώ εκεί. Παίρνω την τουρμπίνα, παραγγέλνουμε και το external έρχεται. Σκέψου, κοίταγαν το external και μου λέγε πού πάει η έξοδο από τα πόδια, πού πάει το. Ρε φίλε, του λέω φέρτο. Άστο που πάει. Το φτιάξω εγώ. Πάμε σε έναν εξατμισά τέλο πάντων εκεί που συνεργαζόμασταν χρόνια. Φτιάχνουμε τα πόδια, φτιάχνουμε τα πάντα. Φτιάχνουμε το μοτέρ σφυρέλα, τον αδερφό μου, πιστόνια μπιέλε, κεντροφόρου, ροϊκέ, τα πάντα. Και τότε ήμουν πάρα πολύ. Και είμαι ακόμα πάρα πολύ φίλος και χρωστάω πολλά σε αυτόν με τον Γιάννη τον Αδριανάκη. Plex Tuning. Ήτανε τότε. Ο μοναδικός. Ο μοναδικός. Όλοι στη σειρά στο μαλλιό. Με τον Γιάννη είχα την τύχη να είμαστε φίλοι. Με αγαπούσε και με αγαπάει. Τα βάζουμε κάτω. Τελειώνει το Μπερτόνε. Έρχεται το Μπερτόνε, ξεφορτώνεται με γερανό εδώ. Δεν παίρνει τα ψυγεία, δεν παίρνει τίποτα. Τα πόδια, τουρμπίνες, εξτέρνα, σκάστε, τελειωμένα όλα. Άμα να βάλουμε τα ψυγεία, δεν μπαίνουν τα ψυγεία, δεν μπαίνει η μούρη, δεν μπαίνει. Δεν χωρούσε τίποτα. Το βλέπει το Σάββατο μεσημέρι ο Πετρόπουλος ο μεγάλος, κλείνει το καπό έτσι λίγο νευρικά. Λέει Δευτέρα που θα γυρίσω, το αυτοκίνητο θα είναι εργοστασιακό όπως ήταν. Λοιπόν, κοιταζόμαστε με τον αδερφό μου, εντάξει, λέει πατέρα, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε, είναι ο άνθρωπός μας. Είναι φίλος μας. Εντάξει, πατέρα, Δευτέρα θα είναι το αμάξι παμά. Την Κυριακή το βράδυ είναι στο Αδριανάκι το αυτοκίνητο. Και βγάζει 460 ρόδες. Το 2005-2006. Ναι. 450 ρόδες. Τότε τα πιο δυνατά ήταν
ο Χρήστος με το άσπρο το Civic, ο Κοκκίνης, ένα Toyota Corolla, κάποια 500 άλογα Δημητριάδη τότε. Ήταν ο ήμασταν αφρός αυτοί, τα μπροστοκίνητα. Πολλά δυνατά αυτοκίνητα των 500. Ναι. Στον Αδριανάκη, Opel τώρα 450-460 άλογα δεν υπήρχε. Καταραμένος πώς έγινε τότε. Ας το καταραμένο, ο Μίτσος ήταν άλλο έργο. Άλλη ιστορία. Ο Μίτσος ήταν σε πολύ hardcore καταστάσεις. Ναι, εμείς ναι, συζητάμε ναι. για αυτοκίνητα βολτάδικα, δεν συζητάμε ούτε για νύτρα. Που κυκλοφορούσαν, ναι, καθημερινά. Ναι. Ένα δεν βγαίνανε μόνο για το πάτημα. Έτσι. Ένα βολτάδικο δίλητρο μπροστοκίνητο 450 ρόδες το 2005-2006. Το 5-6 τι ήτανε. Ήτανε πάρα πολλά. Δεν έβρισκες ελάχιστα αυτοκίνητα, δηλαδή. Μπράβο. Ούτε ΕΠΟ κυκλοφορούσαν τότε. Όχι. Λοιπόν, άκου τώρα. Έρχεται τη Δευτέρα ο πατέρας, έτοιμο το αυτοκίνητο. Φίλε, κάτω βόλτα. Τέλος πάντων, τον Μπερτόν έμεινε έτσι, δυνάμωσε κι άλλο. Του άρεσε. Κάποια στιγμή είχε περάσει τα 600 ο Ρόδος στο Αδριανάκι. Κόντρες ατελείωτες. Θυμάμαι τώρα να έχω πάρει άδεια από το στρατό και να μου λέει ο αδερφός μου σήμερα πατάει. Ήταν τότε ο Ζάκης, ένα Opel Speedster, πολύ καλό. Με ένα μητρή Y46 κομπρέσορας. Ναι. Και μου λέει ο αδερφός μου, θα πάμε να δούμε την κόντρα. Η κόντρα ήταν κερατέα. Ανεβαίνουμε την κερατέα, ξενύχτησα εγώ τώρα από το στρατό, από άλματα και τέτοια πράγματα. Είχαμε ένα σιχάλ τότε. Σχολεία εξωτιστών. Ναι, ναι, ναι. Και είναι, είμαι εγώ, ο αδερφός μου, ένας ξαδερφός μου και ένας φίλος μου, τετρακάβαλο μέσα στο Μπερτόν. Και πηγαίνουμε. Και όπως ανεβαίνουμε την κερατέα, έρχεται ένα 46. Μου λέει το 46, πάμε. Πάμε. Τρώει, δεν θυμάμαι. Μια μισή κολόνα γεμάτη. Τετρακάβαλο. Τετρακάβαλο όμως. Ανεβαίνουμε στη γέφυρα και το 46 λέει: παιδιά, τι αμάξι είναι αυτό. Ήταν το 46 της κόντρας. Ήθελε τότε ο Ζάκης να πάμε. Του λέει: άστο. Δεν χρειάζεται. Πάτσα και με τον Χρήστο με το Honda. Πάτσα και με τον Κοκκίνη με το Corolla. Όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε επαφή μεγάλα. Δεν υπήρχε επαφή. Ήταν πάρα πολύ δυνατό για την εποχή του αυτοκίνητου. Ναι. Ήταν σωστό, δυνατό, δεν είχε χαλάσει ποτέ. Ποτέ. Δεν είχε χαλάσει ποτέ. Και σιγά σιγά άρχισα να σκέφτομαι να επενδύσουμε, ξέρεις, πάνω στο κομμάτι αυτό. Όσο και να μην ήθελε ο πατέρας τόσο πολύ να πάει το πράγμα εκεί. Το 2006 ήμουνα συνοδεία του στρατηγού εθνικών δυνάμεων, του Νικόλαου την Πάδρα, ένας άνθρωπος σταθμός στη ζωή μου, τεράστια παιδεία. Μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, πολλά άλματα, αλεξίδωτα και λέω θα ασχοληθώ με το μαγαζί. Και έτσι ήρθα και έχει γίνει αυτό σήμερα μαζί με τη βοήθεια του πατέρα και του αδερφού. Απαράτησες δηλαδή το στρατό, είχες δηλαδή την ευκαιρία εκεί πέρα και διάλεξες, σε κέρδισε το μαγαζί. Τελείωσα τις ειδικές δυνάμεις στα αλεξίδωτα, πήρα τα πτυχία μου, με κέρδισε όμως η δουλειά αυτή και είπα θα επενδύσω πάνω στη δουλειά αυτή. Για πολλούς, ειδικά όσους έχουν Opel, νομίζω χαρήκανε με την επιλογή. Χαρήκανε. Και είμαστε 6, είσαι με τον Μπερτόν ακόμα. Ναι. Πότε λες ότι πρέπει να πάρω ένα άλλο αυτοκίνητο. Το 2007 μπήκε ο αδερφός μου ειδικές δυνάμεις αλεξίδωτα και έγινε και εκπαιδευτής. Ακολούθησε την πορεία μου και ο Σάββας. Ποιος σας έβαλε στην πρίζα να πάτε αλεξίδωτα όλους. Μόνος μου, εγώ. Ξύπνησα ένα πρωί και λέω θα πάω ειδικές δυνάμεις αλεξίδωτα. Μόνος μου. Ναι, okay. Δεν είχα τίποτα από πίσω που να το σκέφτομαι. Ναι. Καλά, και ο μπαμπάς μάχημος ήταν τσαροπορίας βέβαια. Όχι, δεν ήταν κάποιος στην οικογένεια με καπέλο αυτό. Κανένας. Okay. Ο Σάββας πήγε ειδικές δυνάμεις αλεξίδωτα. Ο Σάββας πήγε ειδικές δυνάμεις αλεξίδωτα και έγινε και εκπαιδευτής στη ΣΧΑΛ. Ναι, στη ΣΧΑΛ μπορεί να βγαίνουν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα, οι 5 θα κάτσουν εκπαιδευτές. Ο Σάββας ήταν ένας από τους 5. Με το σπαθί του. Όχι με τις γνωριμίες δικές μου, με το σπαθί του. Εννοείται. Ο Σάββας λοιπόν, ο Σάββας πέρα από τον πατέρα μου είναι το στήριγμά μου και είναι το 90% του μαγαζιού αυτού εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται. Εγώ είμαι το 10. Εσύ είσαι το PR. Ο Σάββας είναι το 90. Εσύ είσαι πιο PR από τον Σάββα. Ναι, ο Σάββας δεν είναι καθόλου PR. Ο Σάββας όμως είναι πράξη. Ναι. Λοιπόν, το 2007, έκτο του 2007, παίρνω το πρώτο κόρσο από εσύ που πουλήθηκε Ελλάδα. Δημοσιογραφικό. Ωραία. Χίλιο παρακάλεσα εκεί, Opel, σας παρακαλώ. Το πρώτο δημοσιογραφικό το πήρα. Σου άρεσε ως αυτοκίνητο ή ως potential για να το φτιάξεις. Και τα δύο. Θυμάμαι είναι σε μια Σκοπιά κοντά στην πύλη στον Ασπρόπεδο τη Χαλοσάβα. Πάω μεσημέρι. Πάω με το αυτοκίνητο καινούργιο, με τις σακούλες. Στο λέω και συγκινούμε. Σταματάω στην πύλη από κάτω, του λέω Σάββα, κάνει έτσι με κοιτάει. Του λέω, έλα. Μου λέει τι είναι αυτό. Του λέω, τα κλειδιά του αυτοκίνητο, πάρ' το. Κόρσο από εσύ. Το πρώτο κόρσο από εσύ που πουλήθηκε. Στην Ελλάδα. Το πρώτο κόρσο από εσύ που έσπασε. Το πρώτο κόρσο από εσύ που φτιάχτηκε. Το πρώτο κόρσο από εσύ που γίνει 1800. Το πρώτο κόρσο από εσύ που πήγε στο Power Car το 2008, τέλος του 7, αρχής 8. Δηλαδή το πήρε έκτο του 7 και το 8. Ήταν 343 άλογα ρόδα, Ανδριανάκη.
Δηλαδή από 190 άλογα να έχει πάει 340 με έναν εγκέφαλο που δεν τον ξέρει κανένας. Mm-hmm. Με μπούσουλα που δεν ξέρει κανένας. Δηλαδή δεν ξέρεις πού να αρχίσει πατελείως. Μην κοιτάς που η τεχνολογία έχει πάει εδώ. Μιλάμε για βλάβες που έβρισκες το ένα, έχανες το άλλο. Δεν ήξερες πού να πατήσεις, πού το να πας. Το δύσκολο στο Opel και γενικά στα Opel είναι ότι είναι εταιρεία που δεν ασχολήθηκε η Αμερική. Που είναι η ΜΕΚΑ της βελτίωσης. Εντάξει, δεν έχεις κάτι που παίρνεις έτοιμες λύσεις. Παπά, παίρνεις κουμπώνεις κτλ. Λοιπόν, έπρεπε να τα βρεις. Και θεωρώ ότι είναι και ο λόγος που έχεις πετύχει τόσο πολύ. Ήτανε διότι μόνο, δεν έπαιρνες τα έτοιμα. Μπράβο. Ήταν μονοπωλιακό. Δύσκολο, αλλά μονοπωλιακό. Θυμάμαι τη ζωή μου δηλαδή να ξημεροβραδιάζομαι στη Βάρη Σκοροπίου στο Γιάννη τον Αδριανάκη και να έχουμε κάποιο στο κεφάλι μας. Και του λέω, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να φτιαχτεί. Και ήταν αυτοκίνητο που πούλησε το OPC, πούλησε τρελά. Μπορεί να ακουστεί περίεργο στον κόσμο και αλαζονικό, δεν είναι. Έχω φτιάξει πάνω από 1500 αυτοκίνητα. Ναι. Ξέρετε, 1500 αυτοκίνητα. Έχω πουλήσει πάνω από 4.000 αυτοκίνητα εγώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι ένα αυτοκίνητο που είναι ένα το χέρι αυτή τη στιγμή, ένα το χέρι. Και δουλεύει ακόμα. Το μαγαζί μπορεί να είναι γεμάτο με supercar, αλλά είμαι και γεμάτος Opel. Έχεις δει στα social που τρώγονται όλοι με τα Opel ότι δεν αντέχουν? Εγώ προσωπικά σαν Πάνος δεν θυμάμαι αυτοκίνητο να έχει χαλάσει από αστοχία υλικού ή από κατασκευαστικό πρόβλημα ή από πρόβλημα βελτίωσης. Τα δικά μου Opel, το να χαλάσει ένα αυτοκίνητο που έκαψε ένα MAF και ο ιδιοκτήτης δεν το είδε και πήγε εκτελική. Μιλάμε για μπιέλες, πιστόνια και τα λοιπά, για σπασίματα. Ωραία. Τέτοια, χοντρά και έχω καλά. Έχω Corsa OPC από το 2007 βελτιωμένο μέχρι και σήμερα. Με το ίδιο μοτέρ. Κάνει κιχ, με το ίδιο μοτέρ. Με 270-280 χιλιάδες χιλιόμετρα. Έχω αυτοκίνητα τέτοια ακόμα και σήμερα που δεν έχουν κάνει κιχ. Και με βελτίωση τότε πιο επιθετική. Ναι. Γιατί έρχονται ακόμα μαμά OPC και μου λένε φτιάξε το πρώτο στάδιο. Ακόμα ναι. Τώρα που μιλάμε υπάρχουν μαμά OPC. Κάποια στιγμή θα δείξουμε. OPC, παιδιά, είπαμε, μετά τα vlog γνωρίστε τα ονόματα που θα δούμε. Θα έχουμε αυτοκίνητα που θα δούμε τις βελτιώσεις και όλα. Θεωρώ ότι ο Πάνος, ένα από τα αυτοκίνητα, θα είναι σίγουρα ένα Opel OPC. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, για να μην ξεφεύγουμε και πάμε εκεί, στα λεγόμενα των άλλων vlog, γυρνάμε, είμαστε. Opel OPC, επομένως. Έχουμε Bertone και έχουμε Opel OPC. Έχουμε Opel Corsa OPC. Τι γίνεται με το OPC, φτιάχνεις τίποτα, πατάς με αυτό, τι κάνεις? Full. Τα OPC, έχω πάει μια μέρα στον κύριο Νίκο τον Καρλή στη Works, στη Work. Του λέω, κύριε Νίκο, θέλω να βάλω τη Zada, την Japan, την CRK ή την XT7 σε ένα Opel. Με κοιτάει, μου λέει, αγόρι μου είσαι τρελός, δεν γίνεται, τα καρέ δεν είναι ευρωπαϊκά. Δεν είναι ευρωπαϊκά. Του λέω, θα φτιάξεις καρέ ευρωπαϊκό για μένα. Και κάνουμε customize 5x110. Με offset με τα πάντα για Opel Corsa OPC. Και κάνω μόδα της Work στα OPC. Και ξεκινάνε όλα τα OPC να φοράνε CRK και XT7. Δηλαδή, ό,τι τους έλεγα, το κάνανε. Yeah. Δηλαδή, ό,τι φόραγα στο αυτοκίνητό μου, το φοράγανε. Η Steinmetz έφτιαξε spoiler για το αυτοκίνητο που μπαίνανε στο ριδόν. Ο Vin Diesel της Ελλάδος. Ό,τι φοράει ο Πετρόπουλος, το θέλουν όλοι. Οι μάρκες, ναι, ήταν ένα αυτοκίνητο που ήταν κατοικό ανακαθομοίωση. Ο πιτσιρικάς που το έπαιρνε. Όπως είπες και πριν. Ήθελα να το κάνει Πετρόπουλος. Δεν έβλεπε έναν ίσμο στο Google και να δει και να πει ότι. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε Facebook. Τότε στο όριο είχε φτιάχτη το Facebook. Ναι, Δεν το ξέρω ο κόσμος τότε. Μάλιστα είχα κατακριθεί. Ήμουνα τους πρώτους που είχα σελίδα Facebook και έγραφα, ξέρω εγώ, και ίντριγκες και γινόταν εκεί πόλεμος. Και λέγανε στον Αδριανάκη η καριέρα του Facebook. Ναι. Αυτοί οι νοματέοι όλοι που λέγανε η καριέρα του Facebook στον Αδριανάκη το 2006, αυτή τη στιγμή. Οι μισοί δεν έχουν μαγαζιά και οι άλλοι μισοί παρακαλάνε να μπήκαν αυτοκίνητο στο μαγαζί. Δεν χαίρομαι για αυτούς, αλλά σου λέω ότι αυτοί που με κατέκριναν το 2006-2007, αυτή τη στιγμή. Τώρα μην γίνω πιο σκληρός. Άστο, είπαμε να έχουμε ωραίο κλίμα. Ναι. Λοιπόν, η καριέρα του Facebook λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάνει τέτοια αυτοκίνητα και κάνει και τα καλύτερα Opel της Ελλάδας και κάνει και τα καλύτερα Opel της Ευρώπης και συνεχίζουμε και προχωράμε και αναπτυσσόμαστε. Παρένθεση. Τώρα, αυτά τα αυτοκίνητα τι είναι, έφυγε. Μια που τα άδειξε. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι μια συλλογή μου που. Έχει τρέλα με αυτοκίνητα. Άλλοι με γραμματώσουμε εσύ με αυτοκίνητα. Έχω τρέλα με αυτοκίνητα. Ναι. Πόσα χρόνια την έχει αυτή, δηλαδή, από πότε ξεκίνησε? Από την ημέρα που φτιάχτηκε αυτό το γραφείο, το 2017.
Το 17, Μα είναι 5 ολόκληρα χρόνια. Ήσουν παντρεμένος, δηλαδή σας ρωτούσα, δηλαδή... Έχεις πει ποτέ, έλα σου δείξω τη συλλογή από τα αυτοκινητάκια μου. Καταλαβες. Αλλά δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε, παιδιά. Γιατί? Δυστυχώς. Γιατί δεν ξέρω αν η γυναίκα βλέπει τα vlog. Με τη γυναίκα είμαστε φίλοι και είμαστε, αγαπιούμαστε πολύ και είμαστε open mind, εντάξει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, ας δείξω τη συλλογή από τα αυτοκινητάκια. Έτσι. Πάμε τώρα. Ξανά, είμαστε Κόρσα. Κάνουμε, θυμόμαστε κάποιο, μάλλον θέλω να μου πεις, ποιο πάτημα θυμάσαι με το Κόρσα. Ποιο είναι το πρώτο πάτημα που θυμάσαι τώρα στο μυαλό σου. Μετώπιση τώρα έχουν γίνει πάρα πολλές κόντρες. Θέλω την πρώτη, την πιο μικρός, έτσι, αυτή που σου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό. Κατευθείαν στο μυαλό μου έρχεται κάτι πολύ σοβαρό που έχει γίνει στην Πάτρα. Αλλά δεν είναι το 2007, δεν είναι η πρώτη. Με ενδιαφέρει να είναι το 2007, με ενδιαφέρει με αυτό το αυτοκίνητο. Η πρώτη κόντρα που είχε γίνει πάρα πολύ σοβαρή, τα αυτοκίνητα ήταν δύο. Τα αυτοκίνητα ήταν το Monster, το πρώτο Corsa PC που φτιάχτηκε στην Ελλάδα και αγοράστηκε στην Ελλάδα. Και όταν αποφασίσαμε. Μπράβο. Πού γίνει άσπρο τώρα. Όταν αποφασίσαμε να το κάνουμε Dragster, για να τρέξουμε στους αγώνες Dragster. Το έχεις ακόμα το αυτοκίνητο. Ναι. Α, ουσιαστικά δηλαδή εκείνο που έχεις πάρει το έχεις ακόμα στην κατοχή. Αυτό το αυτοκίνητο του 2007, τον έκτο του 7 που πήραμε, ναι, και είναι το πρώτο που φτιάχτηκε, είναι το σημερινό Corsa PC Monster το λεφτό. Άρα πάνω δεν είσαι όμως. Το δίνεις αυτό το αυτοκίνητο έτσι πολλά. Όχι, το δίνω. Άρα υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο. Μια πολύ σοβαρή πρόταση το 2017, αλλά το έδωσα. Ναι, άρα υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο με αυτό το αυτοκίνητο. Εντάξει, το αυτοκίνητο είναι εδώ πέρα. Εντάξει, έχει περάσει τη μισή σου σε θέμα αυτοκινήτων ζωή, ναι, πάνω σε αυτό. Κόντρες όσο δεν ήταν Dragster, ο μικρός είχε κάνει πάρα πολλές. Τώρα δεν μπορώ να, τι να σου πρωτοπώ. Εσύ θέλω να. Πολλές κόντρες. Θέλω να μου πει εσύ καταρχάς μία και μετά πες μου για το. Όταν το κάναμε Dragster. Ναι. Φτιάξαμε ένα Corsa PC, πήραμε ένα Corsa PC ίδιο μπλε, το οποίο βάλαμε τα πράγματα του Monster πάνω. Και κυκλοφόραγε, ήταν στην ιδιοκτησία του Γιάννη του Απέργη, είναι ο κουμπάρος του αδερφού μου. Και είχαμε πει να κρατήσουμε ένα αυτοκίνητο Βολτάδικο, ένα αυτοκίνητο Dragster. Το Βολτάδικο, το αυτοκίνητο λοιπόν, θέλησε ένας ζαχαροπλάστης το 2013, ήταν 15-14, κάπου εκεί ήταν, να το ατιμήσει. Μπήκε μες στο Facebook, έγραψε κάτι κείμενα περίεργα, ότι δεν θέλω καν να τα ξεστομίσω. Έγραψε πολύ άσχημες κουβέντες. Corsa PC. Α, το ίδιο. Ότι αυτός είναι ο βασιλιάς, ότι αυτός είναι ο καλύτερος, ότι αυτό είναι το μοναδικό αυτοκίνητο που πάει, ότι είμαστε μονολόγια, ότι είμαστε μονοφαρφάρες, ότι είμαστε του Facebook οι καριέρες πάλι κι αυτός. Γράφω στο Facebook, τότε δεν είχα ενδιασμός. Του λέω Δευτέρα θα πάμε. Πόσα θες, είπε εκεί πέρα κάποια λεφτά, Δευτέρα θα πάμε. Δευτέρα δεν ήρθε ποτέ στην Αθήνα. Το αυτοκίνητο ήταν πατρινό. Ιδιοκτήτης πατρινός, βασικά δεν ξέρω αν ήταν ιδιοκτήτης πατρινός, ήταν στην Πάτρα, το αυτοκίνητο, ο βελτιωτής ήταν στην Πάτρα, όλοι ήταν στην Πάτρα. Ο τότε ζαχαροπλάστης που ήταν και πολύ στα social και σε όλα αυτά πρώτος, συνέχισε να λέει και να λέει και να λέει και να λέει. Του λέμε Δευτέρα θα έρθει στην Αθήνα. Δευτέρα δεν ήρθε στην Αθήνα, Τρίτη δεν ήρθε στην Αθήνα, Τετάρτη δεν ήρθε στην Αθήνα, Πέμπτη δεν ήρθε στην Αθήνα. Έφυγες για Πάτρα. Παρασκευή πρωί είμαι τόσο τρελαμένος. Παίρνω το αυτοκίνητο, παίρνω την ομάδα, τον αδερφό μου, τον Γιάννη, εγώ και ένας πολύ καλός μου φίλος αστυνομικός τότε. Λέω, φύγαμε και πάμε τώρα στην Πάτρα. Από την Εθνική, στέλνω φωτογραφία, του λέω, κατεβαίνουμε. Ετοίμασε το αυτοκίνητο, να πάμε να τελειώνουμε. Όχι, και έχω κάνει χειρουργείο στα μάτια και δεν είμαι καλά και του λέω, κοίτα, κατεβαίνουμε το δρόμο της Πάτρας, είμαστε τον Πατρών. Σε παρακαλώ, 11 η ώρα, να είσαι κάπου. Με παίρνει μετά από λίγο, 11 ώρα εκεί. Μη μαθευτεί πουθενά, να είμαστε εμείς και εμείς. Έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητο, κυκλοφορούμε με ένα δεύτερο αυτοκίνητο στην Πάτρα. Πάμε να φάμε κάτι όλη η οικογένεια εκεί. Ακούμε, μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος. Θα πάμε στην κόντρα, θα κάνουμε. Μιλάμε τώρα, μιλάμε για 3.000 άτομα. Το στάδιο της Πάτρας κάτω το γήπεδο. Κατά τα άλλα, εσείς και εσείς. Γεμάτο. Κάτι μηχανόβι εκεί, κάτι περίεργο, κάτι τέτοιο. Και τώρα Παναγιώτη, μόνο εμείς οι δύο είναι. Δεν ακούει κανένας. Δεν βλέπει κανένας. Εγώ με τους περίεργους είμαι αλλεργικός. Δεν έχω πειράξει ποτέ μου άνθρωπο. Ποτέ μου. Αλλά όταν νιώσω ότι βάλομαι, είμαι ικανός. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να με σταματήσει. Δεν υπάρχει να με φρενάρει. Είναι η προσωπικότητά μου τέτοια. Δεν πειράζω κανένα, δεν πρέπει να με πειράζουν. Λοιπόν, πάμε στην Πάτρα. Βλέπω εγώ 2.500-3.000 άτομα. Λέω, τι γίνεται εδώ. Ο τότε πολύ καλός μου και τώρα πολύ καλός μου φίλος, παρόλο που έχει συγχωρευτεί δυστυχώς, ο πυγμάχος, ο Τάσος Μπερδέσης. Παίρνω τον Τάσο τηλέφωνο και τον Παύλο Διονυσόπουλο, τους λέω, αδέρφια, είμαι εδώ πέρα, ελάτε να κάνουμε μια κόντρα, να τα συμφωνήσουμε, να είμαστε όλοι, να έχουμε και μια μεριά της Πάτρας. Είχαν έρθει 3.000 άτομα.
Έρχονται τα παιδιά εκεί με το μηχανάκι, τους κατεβαίνουν κάτω. Λένε μινάρε, τι ήρθατε, 3.000 άτομα για 3 Αθηναίους. Ναι. Πάμε να κάνουμε την κόντρα, τα συζητάμε μετά. Τέλος πάντων. Ήταν επιθετικό το κλίμα. Πολύ. Mm-hmm. Καλά, δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, μη συζητήσουμε για πράγματα. Κάνω στην όμα σα τότε και του λέω: ελέγξτε το αυτοκίνητο, δείτε τι θέλετε να πάμε. Όχι, λέει, δεν θα δούμε τίποτα. Λέω: ελέγξτε το αυτοκίνητο, δείτε πώς είναι, τι είναι. Εσείς δεν με νοιάζει πώς είστε. Όχι, λέει, πάμε. Τους ανοίγω τις πόρτες, τους δείχνω μέσα, ούτε νήτρα, ούτε τίποτα. Πάμε στον περιφερειακό πατρόν, είναι μια μηχανή που είναι μαζί, πατάει γκάζι ο μπροστινός και φεύγει. Δηλαδή, αυτός που μας είχε προκαλέσει, ναι, πατάει γκάζι και φεύγει. Έχουμε και το in-car από το βίντεο. Ο Γιάννης ο Απέργης που δεν έγινε. Χωρίς να έχετε συνοηθεί για το πώς θα γίνει η κόντρα, αν θα είσαι σταματημένοι οι ρολαριστοί. Θα πάμε ρολαριστά από τα 80, θα δοθούν οι κόρνες, θα γίνει κλασικά αυτό πώς πρέπει να γίνει. Κόρνες δεν χτύπησαν ποτέ. Τίποτα. Πάτσε γκάζι, σου λέω και έφυγε. Ναι. Γυρνάει και λέω Γιάννη, ώσπου να μιλήσει, πάτσε γκάζι και έφυγε. Στο ένα άνοιγμα αυτοκίνητο, έχει μαζέψει ο Γιάννη το αυτοκίνητο και του έχει ρίξει και όλο τον περιφερειακό των πατρών. Δεν μιλάμε τώρα για μισή μούρη. Μιλάμε για τον περιφερειακό των πατρών. Ναι. Ο άνθρωπο αυτό εξαφανίστηκε. Αν γκουγκλάρει το όνομά του και στο Facebook, σε αυτά και σε όλα, δεν υπάρχει το όνομά του. Εξαφανίστηκε. Πούλησε το αυτοκίνητο, δεν ξέρω όμω πούλησε και τα μαγαζιά. Εξαφανίστηκε. Γυρνάμε πίσω στο γήπεδο, του λέω λοιπόν, άκου, δεν τα θέλω τα λεφτά, δεν πήρα λεφτά από την κόντρα, που πέρασα την κόντρα. Δεν μ' αρέσει, δεν είναι το στυλ μου. Φτιάξω το αυτοκίνητο να ξαναπάμε. Μου λέει, δεν γίνεται φτιάξω το αυτοκίνητο να ξαναπάμε. Γιατί, μπροστά σε 2.500 άτομα. Κάτσε. Γιατί υπήρχε η υπόνοια ότι είχε πρόβλημα το αυτοκίνητο του και δεν όχι, πήγε. Όχι, καμία σχέση. Γύρισε και είπε μπροστά σε όλα τα άτομα ότι το αυτοκίνητο του Πετρόπουλου δεν περνιέται. Ναι. Δεν περνιέται. Λοιπόν, είναι τόσο δυνατό που δεν περνιέται. Πού το φτιάχνει αυτό, Παναγιώτη? Δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του. Δεν υπάρχει. Εκεί σε τοπικό ή στην Αθήνα. Αυτό το φτιάχνει σε ένα ταλέντο εκεί τη Πάτρα που τώρα έχει έρθει στην Αθήνα. Ωραία, γινόταν στην Πάτρα τότε. Ναι, δεν έχω τότε πρόβλημα με τον άνθρωπο. Okay. Τίποτα. Η κόντρα δηλαδή υπήρχε από του αυλικού, δεν υπήρχε από τον άνθρωπο. Συνήθω η τρίτη είναι που η τρίτη είναι, βέβαια, τα κανονίζουν και τα χαλάνε κιόλα. Βέβαια, το συνεργείο πολλέ φορέ κάνει φανατισμό. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή τα τελευταία 5 χρόνια δεν προσπαθώ όσο μπορώ να μετριάζω. Όταν ακούω, του κόβω τα πόδια. Παιδιά, κόφτε το, όλα καλά. Και έτσι δεν πολλαπλασιάζεται. Όταν το συνεργείο λέει συνέχεια για τον Πετρόπουλο, και ο αυλικός θα βρει τον Πετρόπουλο. Εννοείται, ναι. Του λέει τότε ο Παύλος, μπες, του λέει και γράψε μέσα στο Facebook κείμενο. 2 μέρες θα μείνει το κείμενο πάνω. Και από κάτω τα γράφουν όλοι ό,τι θέλουν. Αυτά είναι τιμωρία στα λόγια. Ναι. Του λέω και εγώ αυτό θα είναι. Και γράφει το αυτοκίνητο. Απίστευτο, δεν περνιέται. Σήμερα έφαγα τόσο. Έκλειψα και στο πάτημα. Ήταν η λύτρωσή μου, δηλαδή. Η δικαίωση, ναι. Όταν παλεύεις για κάτι, δεν γίνεται ξαφνικά να μπει ένας και να μπει και να γράψει ο απατεώνας, ο Facebook, ο έτσι, και το δυνατότερο Opel το έχω εγώ. Τότε που έγινε αυτό, λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι βγήκε ένα αυτοκίνητο το οποίο έσπαγε το 4-200. Μιλάμε τώρα μπροστοκίνητο το 13, το 14. Σασμάν dog, Σασμάν dog. Βγήκανε μετά, είπαν ότι είχε νήτρο, βγήκανε, είπαν ότι χίλια πράγματα. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει τι είπανε. Περάστηκαν, πούλησαν το αυτοκίνητο, εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχει πια άνθρωπος αυτός. Δηλαδή, έχω να ακούσω νέα του μία δεκαετία. Αυτό και το αυτοκίνητο είναι εδώ πέρα τώρα. Το αυτοκίνητο αυτό το έχει πάρει ένας αξιόλογος που ασχολείται με το χώρο μας. Τέλος πάντων, το έχει κάνει DSG, το έχει κάνει. Δεν υπάρχει θέμα. Okay. Δεν έχει ο άνθρωπος, δεν έχει πει κουβέντα ποτέ. Ωραία. Αυτή είναι η κόντρα που σου έχει μείνει. Αυτή είναι η κόντρα που έχει μείνει σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Γενικά. Προσπαθούσα πάντα να αποφεύγω το παράνομο. Δηλαδή, το να πάω και να στηθώ και να κάνω μια κόντρα και δεν ήθελα ούτε μπλεξίματα με αστυνομίες, ούτε να κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος και δεν θέλω να το παίξω Άγιο Σαμαρίτης αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, άμα μου πεις το βράδυ, πάμε να δούμε μια κόντρα, δεν θα σηκωθώ να πάω να κάνω κόντρα. Ο μικρός θα πάει. Εντάξει, ο Σάββας. Γουστάρι, ο Σάββας. Γουστάρι, φουλ. Είναι ακόμα. Ο Σάββας έχουμε φτιάξει ο Σούπρα τώρα και το Σούπρα έχει κάνει 10.000 χιλιόμετρα κόντρες. Αυτή είναι μια κόντρα που έπρεπε να γίνει. Ναι. Ήταν ηθικό, τα έπαιξα όλα για όλα, έβριζε το σπίτι μου. Έπρεπε να πάμε, να τελειώνει το θέμα. Εννοείται. Και θεωρώ πως δεν θα κάνεις κόντρα για ένα άλλο σκοπό. Δηλαδή, είμαστε φίλοι. Για ποιο λόγο να πάω να κάνω κόντρα με σένα με το Εύω? Κοίτα, Πανώ, εγώ τι θεωρώ αυτό, ότι εάν πας να βάλεις κόντρα στημένη, με οποιοδήποτε φίλο σου, ξεφίλο σου, θα τσακωθείς. Όχι εσύ με το φίλο σου. Οι άλλοι θα σε βάλουν να τσακωθείς. Είναι δεδομένο. Και αν είναι, όχι εκείνη τη στιγμή, αύριο μεθαύριο. Μα είναι και ο ορισμός. Είναι κόντρα. Είναι κόντρα. Όπως και να το πεις, είναι κόντρα. Το να πάμε για ένα ποτό ένα βράδυ.
και να πατήσουμε, ξέρω εγώ, με το εύωμο, το λαμπορκίνι, με ένα φύγιο. Α, μπραβό, όπως άμαστε να φεύγουμε και έτσι, είναι για πάρτι μας. Το να ξυπνήσω, να δεν είναι κόντρα, είναι πάτημα, είναι χαβαλές. Έτσι, να βάλω βενζίνες. Είμαστε στο OPC, το οποίο είναι το δεύτερο αυτοκίνητο. Τρίτο αυτοκίνητο. Τρίτο αυτοκίνητο είναι ένα Opel GT. Opel GT. Ναι, διθέσιο κάμπριο. Σου άρεσε. Το 2008-2009. Είναι αμφίβολο λίγο στο θέμα ομορφιάς, έτσι. Είναι λίγο περίεργο. Το δικό μου ήταν πολύ όμορφο. Ήταν με 20 work. Τι ήταν. VSXX. Mm-hmm. Μια πανάκριβη ζάντα. Ήταν με 10 πίστων ατάροξ φρένα. Ήταν με Steinmetz body kit. Ήταν πραγματικά ναυαρχίδα τον GT. Το δικό μου το GT. Ναι. Ήταν ένα αυτοκίνητο που το τελευταίο Athens Tuning Show το 2011 έχει έρθει ο Terry Grant. Που έκανε με το MG τα κόλπα, ας πούμε, ναι, για τις επιδείξεις όλες και έχει σπάσει το MG Motor. Και όπως γυρνάει με μια μπύρα ο Terry Grant, ο Άγγλος, ο Showman, ναι, Terry Grant, όπως γυρνάει με μια μπύρα, ξέρω εγώ, και είναι ξενερωμένος που δεν μπορεί να κάνει αρένα, βλέπει το GT. Μου λέει δικό σου, το λέω δικό μου. Μου λέει να το κάνω μια βόλτα. Λέω κάτω. Και πάμε στην αρένα και κάνει βόλτα με το δικό μου το GT, ο Terry Grant. Ο Terry Grant, παιδιά, άμα έχετε δει, είναι που ήταν με κάτι μικρά αυτοκινητάκια. Μπράβο. Που ήταν με μοτέρ μηχανής. Ναι, τα πηγαίνει το πλάι, κάνει τούμπες, κάνει χιλιάδιο. Μπράβο, που έκανε κάτι περίεργα, λοιπόν, κόλπα μέσα. Αυτός φατήσεις, είναι ο Terry Grant, άμα το έχετε έτσι ακούσει ποτέ. Αν γκουγκλάρεις Terry Grant Opel GT, είναι το δικό μου το GT. Έβγαλε την αρένα 5 μέρες. Πώς φάνηκε. Ούσταρε. Το πέθανε. Ήταν τότε 550 ρόδες Αδριανάκη. Το αυτοκίνητο άντεξε 5 μέρες σκίσιμο, 5 μέρες τούπιο το αίμα, 3 φορές την ημέρα έκανε παραστάσεις. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πόσα 20 άρια λάστιχα αλλάξαμε. Έχει πάρα πολλά βίντεο στο YouTube, άμα δείτε. Πετρόπουλος Terry Grant GT. Mm-hmm. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Θυσίασα ένα πάρα πολύ καλό, ωραίο αυτοκίνητο στο να το λιώσει ένας άνθρωπος εκεί στην άρενα. Έπαθε τίποτα. Δεν έπαθε τίποτα. Ξέρεις, η ζημιά απλά τώρα σε αυτά είναι ταλαιπωρία. Είναι πετραδάκια στους μασπιέδες. Και ξέρεις, όσο πιο τρελός είσαι με τα αυτοκίνητα. Ψυχαναγκαστικός, γιατί είμαστε ψυχαναγκαστικοί. Ναι. Ξέρεις, το άλλο πετραδάκι, τα λάσχα τα σπασμένα, ζάντα του Στεφάνη. Ήσουν ή έγινες. Πότε το θυμάσαι τον εαυτό σου ψυχαναγκαστικό. Ήμουν. Όλα στη σειρά κτλ. Ήμουνα. Θέλω όλα να είναι. Από παλιά. Έρχεται ο γιος μου, παίρνει το αυτοκινητάκι και αυτό το πάει εδώ και πρέπει να ξαναπάει το αυτοκινητάκι εδώ. Είμαι κόλλημα. Και είμαι στη δουλειά μου έτσι. Όντως το συνεργείο είναι παιδιά νοσοκομείο. Θα το δείτε μετά, θα το απολαύσετε μετά. Αυτό το Opel GT λοιπόν ήταν ένα αυτοκίνητο που έχω κάνει τρελά όργια. Τρελά. Πόσο καιρό το κράτησες? Πισοκίνητο το έδωσα το 2015-16. Ήταν του 9, εντάξει, περίπου στα 6 χρόνια ας πούμε. Περίμενε. 6 χρόνια βελτίωση. Για να καταλάβουμε τι γίνεται τώρα. Είμαστε 15, εντάξει. Όσο 15 τώρα έχεις το GT, έχεις κρατήσει το OPC. Έχω κι άλλα OPC. Έχεις κι άλλα OPC. Το ονομάζεις δικά σου τώρα. Ναι, δικά μου. Ωραία. Και τι γίνεται? Δίνεις κανένα, παίρνεις κι άλλο. Τι Όχι, γίνεται, πώς είσαι, πώς πάμε. Τα έπαιρνα και δεν ήθελα να τα δώσω. Εκεί πάει κατά το τα άλλα δεν δένεσαι. Όχι, δεν δένομαι πλέον. Α, πλέον. Τα έπαιρνα και δεν ήθελα να τα δώσω. Τελευταίο εξάμηνο, τελευταίο χρόνο, πώς το πλέον ποιο είναι. Τελευταία 2-3 χρόνια. Τελευταία 2-3 χρόνια, δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο 20, οκ. Okay. Λοιπόν, είμαστε εκεί πέρα, παίρνουμε το GT, το κρατάμε. Μπαίνει κι άλλο αυτοκίνητο στην οικογένεια. Φέρνεις κι άλλο. Στην οικογένεια μπήκε ένα H6 M50D. Όπα, πώς πήγες εκεί πέρα τώρα. Όπα, το πρώτο εκτός Opel. Το πρώτο εκτός Opel. Πώς σου ήρθε? Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελες SUV. Ήθελα ένα SUV πολύ πολύ δυνατό. Δεν είχε λύσει η Opel σε αυτό δηλαδή, δεν και έπρεπε να πας εκεί. Ναι. Και γιατί BMW? Γιατί ήταν πιο κοντά στα πιστεύω μου. Μια γερμανική. Γιατί όχι η Mercedes. Φίρμα. Τα Mercedes μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά. Τα συνδέω έτσι λίγο με επαγγελματικά αυτοκίνητα. Ναι. Θα το πω λίγο ευγενικά. Γιατί δεν ήρθε ο Κουκουνάκης σήμερα? Λοιπόν, ναι, άρα BMW. Τα Mercedes τα έχω συνδέσει έτσι λίγο πιο. Είμαι και πολύ φίλος με τον Γιώργο το Σπανό. Κουβέντα στην κουβέντα με τα BMW, ξέρεις. Σέψησε. Ναι, δεν ήθελε και πολύ να με ψήσει. Έτοιμο ήσουν. Ναι, ναι. Πήρα ένα H650D, τριτούρμινο δίζελ. Το κάναμε και αυτό 500 άλογα. 10 πίστονα φρένα 400 χιλιοστά. Σνίτσερ 20 διαρεζάντες. Πάρα πολύ όμορφο. Το μπάνω το. Οι περισσότεροι το ξέρουν. Πήγαινα, ας πούμε, 310 χιλιόμετρα αυτόματο πιλότο. Κόντρα με τον BMW. Άστο. Ατελείωτες. Πες μου, ποια θυμάσαι με τον BMW. Τι πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό? Θυμάμαι ένα 90 διάρι, κομπρέσορα, ενός γνωστού. Ναι. Που ξεκινήσαμε από στάση, ξεκινήσαμε από τα πρώτα φανάρια της Βουλιαγμένης. Παραλίγο να φτάσουμε Σούνιο. Τάπα. Την επόμενη μέρα το πρωί,
Το πούλησε. Θέλει δισκόπλαγε στο χέρι. Α, εντάξει. Νομίζω ότι έβαλε αγγελία ο άλλο. Έχει τραβώσει και 4 δίσκοι. Ξέρεις, τόσο βαρύ αυτό το φρένο, στο φρένο. Λογικό. Κάποια 100 κιλά ροπή, καταλαβαίνει. Λογικό. Έτσι ξεκίνησε λίγο με τα λαθοκίνητα. BMW. Μετά το BMW τι γίνεται. Το κρατάμε, το πουλάμε, τι γίνεται. Το BMW το πούλησα πριν 1,5 χρόνο. Α, εντάξει, το κράτησε αρκετά. Ναι. Μετά το BMW τι ακολούθησε. Ταυτόχρονα με το BMW ακολουθούσαν πολλά. Πες μου, ναι. Το GT. Μετά την αγορά του BMW, δηλαδή. Σου λέω και σε μια εβδομάδα να υπήρχε. Ποιο ήταν. Το Opel, το GT. Ναι. Μετατράπηκε. Τώρα δεν θυμάμαι αν είχα κάτι άλλο πιο πριν. Δεν πειράζει, ό,τι θυμάσαι. Μετατράπηκε σε. Νομίζω ένα 458 Ιταλία, Ferrari. Ξαναπέστε αυτό. Ράρι. Ένα 458 Ιταλία Ferrari. Το οποίο. Ναι, κόκκινο. Μαύρο. Πώς και έτσι. Το έκανα κόκκινο αυτοκόλλητο μετά στο Δαμιανό. Α, το θέλεις. Γούσταρες κόκκινο. Ναι, έτσι, ναι. Και μετά ξανά μαύρο. Ναι. Τι θυμάσαι από αυτό, κάτσε, περίμενε. Το πέρασες λες και πήρες κανένα τσικουετσέντο, ρε. Θα με τρελάνεις, ρε. Πάνω Ferrari είναι. Εδώ κολλάει να πω κάτι πολύ σοβαρό. Ναι. Το έχω μάθει ένα πολύ καλό μου φίλο. Είσαι στο πιο όμορφο λιμάνι της Ελλάδας. Ναι. Να πούμε ότι είναι η Πάργα. Ό,τι θέλεις. Να πούμε ότι είναι τα Σίμωτα. Πού να πούμε τώρα, πού θες να πούμε. Ωραία. Και το Χανίον, εμένα μου αρέσει. Το Χανίον. Πάτρια εδάφη. Λοιπόν. Το λιμάνι του Χανίων. Ναι. Και είσαι απέναντι και παίρνει το κινητό σου και τραβάς μια φωτογραφία. Ωραία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό να το κρατήσεις με νύχια και με δόντια. Λοιπόν, παίρνει ένα κινητό, τραβάς μια φωτογραφία. Ωραία. Εσύ. Ναι. Δεν είσαι φωτογράφος, δεν έχεις τεχνική. Ναι. Ό,τι, ένα iPhone, ένα οτιδήποτε. Okay. Η φωτογραφία που τραβάς είναι όλα τα αυτοκίνητα. Όλα. Εκτός των πολύ καλών αυτοκίνητων. Δηλαδή, είναι, να το θέσω διαφορετικά γιατί είπα λάθος. Είναι όλα τα αυτοκίνητα. Είναι Audi, είναι Mercedes, είναι Opel, είναι όλα τα κοινά θνητά αυτοκίνητα. Ναι. Όλα. Αυτή η φωτογραφία. Παίρνεις τον καλύτερο φωτογράφο, με την καλύτερη φωτογραφία μηχανή, τραβάς το λιμάνι. Ναι. Το αποτέλεσμα της φωτογραφίας είναι τα Porsche. Καλά μέχρι εδώ. Πετάς το φωτογράφο. Κάνα εδώ που το πας. Πετάς το φωτογράφο, πετάς τη φωτογραφική μηχανή, τα πετάς όλα. Φέρνει στο Μπικάσο και ξεκινάει και ζωγραφίζει. Λοιπόν, ξεχνάει τα καράβια. Ναι. Ξεχνάει τα σπίτια. Ξεχνάει το ίδιο βασίλεμα. Ξεχνάει τα δέντρα, ξεχνάει το πράσινο. Και εστιάζει πού. Πουθενά. Βλέπει μια βλακία, δεν καταλαβαίνει τι σκατά είναι. Δεν καταλαβαίνει τι είναι. Ναι. Είναι ένα πίνακα τώρα που έχει μια αξία επειδή είναι ο πίνακα του Επειδή είναι ο ζωγράφο. Είναι τα Ferrari. Εντάξει. Για εμένα προσωπικά. Δηλαδή το Ferrari είναι ένα όνομα. Να προσπαθήσω. Όχι, δεν είπα αυτό. Είναι ο πίνακα του Πικάσο. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ένα απίστευτο μοτέρ. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει απίστευτο σασμάν. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει μια ιστορία. Αλλά ένα αυτοκίνητο είναι μια σειρά πραγμάτων και εξαρτημάτων που δουλεύουν αρμονικά. Για εμένα, σαν πάνω, το συγκεκριμένο πράγμα δεν δούλευε αρμονικά. Πάνω, λοιπόν, άκου. Ο Θεός μέσα σε και πήρε με τσουμπίση. Θα το πάμε παρακάτω, γιατί μας κυνηγάει η Ferrari. Ναι, αυτά που λέμε. Θα τρελάθουμε. Λοιπόν, τυχερός είσαι που πήρες γκολφ, ρε φίλε. Τυχερός είσαι, ρε φίλε. Σέσος ο Θεός, ρε μαλάκα. Πού να έπαιρνες ένα Ferrari. Τι. Θα μας τρελάνεις πάνω. Όχι, αλήθεια σου. Για πες. Πάντως δεν θα ξαναπαίρνες φεραρικό από την κατάλαβα. Όχι, με τίποτα. Δεν είχες καλή εμπειρία. Όχι. Και μετά το Ferrari τι ακολουθεί. Θεωρώ ότι θα πάρει κάποιος ένα Ferrari, σίγουρα έχει το κοινό της που είναι στα τους χαρλεάδες. Η βαμμένη. Ferrari, 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 Ferrari. Σκουτερία τώρα εντάξει, είναι αλφίστη, είναι οτιδήποτε. Σε ποιο κοινό είναι τους. Μπράβο. Λοιπόν, εσύ μετά το Ferrari τι πήρες. Δηλαδή, βγαίνεις από το cockpit, δεν το θεωρώ τώρα θες οδήγησης, του Ferrari και μπαίνεις σε τι. Τι παίρνεις για να αναπληρώσεις. Πήρα ένα H2M πάκετ της γυναίκας μου. Για να έχει το παιδικό κάθισμα. Δεν μετράει. Αυτό είναι δώρο. Πηγαίνει να κάνει τη δουλειά του. Αυτό είναι δώρο, δεν μετράει. Και εσύ. Πήραμε και ένα Huracan. Άρα από Ferrari πας σε Λάμπο. Λάμπο, ναι. Μόνο Ταύρος. Ναι, μόνο. Πες μου τώρα θέλω τη σύγκριση. Θέλω τη σύγκριση. Βγαίνεις από το Ferrari και μπαίνεις στο Λάμπο. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Έχει σχέση κατά. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Τίποτα. Το ένα είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο. Είναι δύο supercar απλά. Η μόνη δηλαδή σύγκριση, το μόνο ίδιο είναι supercar και τα δύο. Το ένα είναι hardcore supercar, το οποίο δεν κάνει για τίποτα. Κάνει μόνο για πίστα. Και το άλλο είναι ένα supercar το οποίο μπορεί να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, άμα μπει μέσα στο Huracan και πα μια βόλτα,
Θα πεις, είναι αυτοκίνητο. Είναι τόσο καθημερινό δηλαδή. Είναι όμορφο πολύ. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Καλό, είναι όμορφο, εντάξει, το συζητάμε. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι όμορφο, όχι οπτικά. Είναι όμορφο στην αίσθηση που σου δίνει στην οδήγηση. Δεν ακούς τίποτα. Φτάνεις κάπου και δεν νομίζω ότι σε βαράγανε πέντε άνθρωποι ταυτόχρονα. Είναι πιο άνετο δηλαδή. Είναι πιο άνετο και σου και δεν σε αγχώνει. Δηλαδή, το Ferrari σε αγχώνει στην οδήγηση. Πάρα πολύ. Ενώ το Lamborghini είναι πολύ στρωτό δηλαδή. Τίποτα. Μια γυναίκα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, η οποία είναι μια μέτρια οδηγός, ένα Lamborghini μπορεί να το οδηγήσει. Άνετα. Ένα Ferrari θα αγχωθεί. Ένα Lamborghini Huracan. Ναι, Huracan, ναι. Εντάξει, μην πεις το Aventador. Μιλάμε για εντάξει, okay. Μιλάμε για ένα Lamborghini. Καλά και τα δύο δεν αγοράζονται, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Ένα Lamborghini Huracan είναι πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο. Mm-hmm. Για αυτό που είναι, έτσι. Θα το βλογκάρουμε αυτό. Εννοείται, γιατί δεν το παιδιά, περιμένουμε. Βασικά, το συγκεκριμένο αμάξι έχει πολύ περιπέτεια εδώ στην Ελλάδα. Αλλά... Αυτά για το συγκεκριμένο θα αυτοκίνητο το βλογκάρουμε σε θα μου τα πεις στο vlog που θα είναι για το Lambo. Ναι, θα το κάνουμε τώρα σε πίστα. Τα πιάνουμε επιφανειακά, παιδιά. Θα το κάνουμε σε πίστα το αυτοκίνητο αυτό. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να υπάρχουν 5 εκατομμύρια βίντεο με κόντρες, με Fiat Uno, με Fiat Punto, με 300 χιλιόμετρα στην Εγαλείο. Τον 10 δευτερόλεπτο, ναι. Μπράβο. Τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα, χωρίς φρένα, χωρίς αναρτήσεις, χωρίς τίποτα. Και δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας υπουργός με τα αυτοκίνητα αυτά στο YouTube. Το συγκεκριμένο Lamborghini, αυτό το Huracan το δικό μου, μπήκε ένα βίντεο και όχι από μένα να πηγαίνει με 270 χιλιόμετρα. Και το κατέσχεσε η ελληνική αστυνομία. Καλά έκανε. Γιατί ήταν Lamborghini και πουλάει. Καλά έκανε. Γιατί ήταν λάθος αυτό, εντάξει, καλά έκανε. Είδαν ότι είναι νόμιμο το αυτοκίνητο που ξαναπήρα πάλι πίσω. Τη δουλειά της έκανε η ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Και είμαστε υπέρ με την ελληνική αστυνομία. Εντάξει, και σαν οικογένεια και σαν μαγαζί. Αλλά πίστεψε με, υπάρχει στο YouTube πάρα πολύ επικίνδυνα βίντεο που δεν ασχοληθεί κανένας. Καλά, εντάξει. Άμα κάνουμε μαζί vlog το συγκεκριμένο Lamborghini, θα μου το πάρουν πάλι. Και δεν θέλω να μου το πάρουν. Εμείς δεν θα πάμε να το κάψουμε. Εμείς θέλουμε να δούμε. Όντως, εγώ θεωρώ ότι η απόλαυση το να βλέπεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο είναι να το δεις από μέσα, να κάνουμε εξωτερικά πλάνα, να ακούσουμε τον ήχο. Είναι τόσα πράγματα. Δηλαδή, παιδιά, το πατάω γκάζι. Βλέπω μερικούς που αγωνιούν να δουν βίντεο που κυκλοφορούν στο YouTube, όπου πάει ο άλλος, κάνει σφήνες, τρέχει με 250 σε δημόσιο δρόμο κτλ. Και μου στέλνετε, παιδιά, πολλές φορές, Κωνσταντίνε, γιατί δεν παίρνεις στο Εύβο να τρέξεις, να κάνεις, να δείξεις, παιδιά. Από το πρώτο βίντεο που σήκωσα, σας είπα ότι δεν θα κάνω στημένη κόντρα. Τα κάναμε αυτά όταν οι περισσότεροι που το παίζουν τώρα, YouTubers, δεν είχαν ούτε ποδήλατο, δεν ξέραν να οδηγούν ποδήλατο. Ήταν παιδάκια. Έχουμε φτάσει σε μια ηλικία που το μυαλό μας έχει πήξει. Έχουμε καταλάβει πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό που τη γλιτώσαμε, τις τόσες χαζομάρες που έχουμε κάνει. Λοιπόν, και πλέον, αν θα κάνουμε κάποιο πάτημα, γιατί άνθρωποι είμαστε, το τεστοστερόνι κυλάει μέσα μας. Θα το κάνουμε στη βόλτα μας και όσο μπορούμε λιγότερο. Έτσι. Δεν πάμε να κυνηγήσουμε κάτι, γιατί όταν το κυνηγάς κάτι πολύ, θα σου τύχει. Και θυμάστε κιόλας, για να κλείσω αυτό το πράγμα, όταν είχαμε κάνει το βίντεο που είχαμε πετύχει το MAD, που σας είπα ότι δεν ήθελα να το κυνηγήσω εκείνο εκεί το βράδυ, γιατί φοβήθηκα πάρα πολύ, βλέποντας την όλη φάση, ότι θα γινόμασταν πρωτοσέλιδα. Είδατε ότι τελικά, τώρα, όταν το κυνηγάς, γίνεται η στραβή. Τώρα σκαλείς κάτι πολύ, πολύ πικρό για μένα. Είναι κάτι που τα έχουμε πει πολλές φορές. Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας. 3 ώρες βίντεο. 4. Λοιπόν, μάγκες, επιβραβεύστε. Όλο αυτό που είδατε, like, subscribe, καμπανάκι, τα ξέρετε. Ελάτε στο Facebook, Κωνσταντίνος Γιωταχή Evolution Vlog και στο Instagram. Το Instagram είναι λίγο πιο κλειδαρότρυπα, αν σας ενδιαφέρει λίγο και αυτό το κομμάτι. Ελάτε στο Instagram. Αλλά, πολύ σημαντικό, δώστε ένα μπράβο, τον μπορώ να χτυπήσω παλαμάκια, like, subscribe, καμπανάκι. Του λέω, Γιώργο, το Σούπρα δεν θα γυρίσει πίσω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ήταν σαν να είμαι γεννημένος να το καβαλήσω αυτό το πράγμα. Δεν συζητάμε τώρα για τα Evo. Τα Evo είναι θρύλος. Ναι, δίπλα εντάξει. Έχουμε ένα Audi R8, το οποίο είναι του γνωστού κοντράκια του Σάντο. Είναι του...